Αντρέι, εύκολη νίκη. 3-0 σετ. Πώς την είδες από μέσα, φάνηκε, ήταν τόσο εύκολη όσο το είδαμε εμείς? Αυτό είναι εντάξει, ένα σχετικό πράγμα. 3-0, λέω ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου. Αν βγάζουμε εξαιρέσεις που ήμασταν συνέχεια μπροστά 6-7 πόντους, στο τέλος βγάλαμε την δύσκολη μόνοι μας. Ήμασταν ως το τέλος μπροστά και να το παίρνουμε στο τσάφ στο τελευταίο πόντο. Είναι αμαρτία για την ομάδα που κερδίζει. Πού ευθύνεται αυτό? Γιατί στα δύο πρώτα σετ αυτό το άνετα πήγε να γίνει... Είναι τα εύκολα λάθη που κάνουμε. Μετά ο αντίπαλος κάνει κάποια πράγματα δικιά του και πάει η διαφορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε τώρα και αρκετό καιρό. Πρέπει να το προσέξουμε αύριο. Γιατί μπορεί να μην είναι Λάμια τόσο καλός αντίπαλος όπως ο Ολυμπιακός, αλλά θέλει προσοχή και αυτή η ομάδα. Δεν μπορούν να παίξουν αύριο ελεύθερα, χωρίς κανένα άγχος, να βαράνε στο σέρβις, να βαράνε στην επίδεση και να... Θεωρείς όμως ότι είσαι στο φαβορί? Εντάξει, φυσικά είμαστε φαβορί, είμαστε από την αρχή, αυτό το λέω εγώ. Άλλοι μπορούν να λένε κάτι διαφορετικό. Εγώ ήρθα εδώ πέρα στη Σύρο να πάρω το κύπελο. Ο στόχος μου ήταν από την αρχή αυτός, να σηκώσουμε το κύπελο της Ελλάδας. Και αυτό πραγματικά ομάδα το κάνει σωστά, το κάνει καλά. Απλώς τα λίγα λάθη που τα κάνουμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο πρέπει να τα προσέξουμε. Τουλάχιστον να τα μειώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε. Ομάδα χωρίς λάθη δεν υπάρχει. Ακριβώς. Η ταυτότητα γράφει 41-42. Η ταυτότητα γράφει 41,5. Η ταυτότητα γράφει του 1971 Ιούλιος. Μάλλον γράφει λάθος. Λοιπόν, δεν γράφει λάθος. Πολύ καλά γράφει και δεν ντρέπομαι να πω ότι το Ιούλιο θα είμαι 41. Ό,τι έχω κάνει νομίζω τα έκανα. Πιο πολύ με τον Ηρακλή και σιγά σιγά έρχεται η χρονιά που θα σταματήσει. Όταν λες έρχεται, δηλαδή για πότε λέμε? Τώρα, μετά την. Μετά αυτή τη σεζόν θα ήθελα να σταματήσω. Θα ήθελα σίγουρα να σταματήσω. Για το Champions League. Το Champions League θα το πάρουμε. Θα το πάρω ως προπονητής. Ως διαγώνιος, αλλά εδώ στην κερκίδα. Μέσα όμως δεν φαίνεται ότι παίζει ένας που είναι 41,5 με προβλήματα στα γόνατα. Με. Αυτό πώς βγαίνει, πώς θα καταφέρει? Υπάρχει κανένα μυστικό ποτό στη Σλοβακία? Πάντα ένας άνθρωπος έχει το μυστικό του. Απλώς πρέπει να το βρει. Το βρήκες? Εγώ πιστεύω. Πέσω και σε εμάς. Αυτό λέμε. Κάθε ένας άνθρωπος έχει το δικό του μυστικό. Α, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Το δικό μου το βρήκα για να μπορώ να παίξω ακόμα. Εντάξει, το πρωτάθλημα δεν είναι και τόσο δυνατό όπως παλιά χρόνια. Έτσι, να μην λέμε και ψέματα. Αλλά εντάξει. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω στην ομάδα και να κάνει καλά αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο. Επειδή πέρσι δύο τελικούς παίξατε με τον Ολυμπιακό, τους χάσατε και τους δύο. Ναι. Υπήρξε μέσα σας η σκέψη εκδίκησης ή...